Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παραμένουμε σε κυτρινό-μαύρο φόντο. Η αγωνιστική σεζόν άλλωστε 2017-2018 είναι η σεζόν της ΑΕΚ. Σήμερα έφτασε η στιγμή που περίμεναν πώς και πώς οι κυτρινόμαυροι εδώ και 24 χρόνια, καθώς η ομάδα ποδοσφαίρου στέφεται πρωταθλήτρια. Θα γίνει η απονομή μετά τη λήξη του αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνη στη Ριζούπολη και θα ακολουθήσει παρέλαση με λεωφορείο των πρωταθλητών στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας. Δύο από τους βασικούς λόγους της επιστροφής της ΑΕΚ στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν ο ελληνικός κορμός και τα καλά αποδυτήρια, πράγματα αλληλένδετα μεταξύ τους. Το γκολ χωρίς σύνορα συνάντησε τέσσερα στελέχη του ελληνικού κορμού. Μαζί με τον Μιχάλη Τσίγκρη βρεθήκαμε με τέσσερις βασικούς συντελεστές της επιτυχίας. Τέσσερις πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, τέσσερα εξαιρετικά παιδιά, τέσσερις ωραίοι τύποι, ακομπλεξάριστοι, κάνουν πλάκα μεταξύ τους, αλλά μιλάνε και σοβαρά για την έξοχη πορεία της ΑΕΚ μέσα σε αυτήν την υπέροχη σεζόν για τους κυτρινόμαυρους. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Μιχάλης Μπακάκης, ο Τάσος Μπακασέτας και ο Γιάννης Ανέστης αμέσως τώρα στον γκολ χωρίς σύνορα. Ρε τι άμπαλη είναι αυτή, ρε. Δεν τη βρίσκουνε με τίποτα. Το γκολ χωρίς σύνορα παίζει μπάλα με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πάρετε βαθμολογία στον οργανωτή εξέδρας Βασίλη Λαμπρόπουλο. Βαθμολογία. Με άριστα το 10. Με άριστα το 10, για μένα 15. Δεν πήγαινε άλλο παραπάνω. Επειδή πάντα είμαι σε κόντρα με τον κύριο, 9,5. Εγώ θα πω 9, γιατί όταν ήταν να κάνει και καλά ησυχία ο κόσμος, έκανε αυτό το σφύριγμα που κάνει το βλάχικο. Θα το βάλω 9 γι' αυτό μόνο. Τι βάθμο βάζεις τον εαυτό σου? 10. Καλύτερη ανατροπή το 3-2 ή το 1-2? Πιστεύω το 3-2, γιατί ήμασταν 0-2 πίσω στο σκορ και είχε βάλει μάλλον ο Λάζαρος τον γκολ της ζωής του με εκείνο το φάουλ και ήταν πραγματικά απίστευτο. Αλλά και η φάση στο τέλος, η ανατροπή, δηλαδή το τρίτο γκολ, και εκεί χάσαμε κάτω από τα πόδια μας. Είναι πιο κομβικό και από τον γκολ του Τσιγκρίνσκι και του Γιακουμάκη ήταν ότι βγήκε ο Μπακασέτας για να γυρίσετε εδώ. Ναι. Εμένα μου κύλησε ένα δάκρυ εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Εδώ είμαστε, το γυρίσαμε. Πού είναι το σημείο όπου καταλαβαίνετε ότι εδώ τώρα πάμε, δηλαδή θα πάρουμε πρωτάθλημα? Ποιο μάτσι είναι που καταλαβαίνεις εσύ προσωπικά? Το 1-2 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη ή κάποιο άλλο? Είναι πολύ σημαντικό το 1-2, πιστεύω. Στο Καραϊσκάκη αυτό το μάτς μας έδωσε όθηση πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που παίξαμε ήταν με τον Πανιόνιο εντός έδρας. Που είχε κόσμο, μάθαμε και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ και έπρεπε να κερδίσουμε. Βάση που το γέλιο του μέσα στον αγώνα, για τον Τάσο, όταν είχε βάλει ένα γκολ στον αγώνα και είχε κάνει 7 πανηγυρισμούς μαζί. Ποιος αγώνας ήταν αυτός? Έβγαλες αρνητισμό τώρα, πολύ. Φουλ, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Για ποιο μάτς λες? Δεν μα βγήκε το μάτς, αλλά έχεις πηδήξει πάνω, έχεις πέσει στα γόνατα και έπαιζε και ο Λαμπρό. Δεν πες στα πλέον με τον Πάο. Έκανα γύρω στους 5-6. Χάνω το άχαστο, βάζω γκολ και έκανα 15 πανηγύρια. Με τη Μίλαν προσωπικά έκανα πολύ καλό παιχνίδι. Βοηθήσαμε όλοι στα μέγιστα. Πιστεύω ότι θα είναι, όπως λένε και οι υπόλοιποι, θα είναι ένα μάτς ζωής. Για μένα θα το διηγούμε στα παιδιά μου. Όσο για εσάς τους δύο, ο Λαμπρόπουλος λέει ότι είναι πιο γρήγορος από σένα. Θες να βάλουμε τώρα μία δοστιγραμμή? Ενώ δεν πάρει και κάμερα, να έχω αποδείξεις. Με τίποτα. Άνετα. Το τεχείς. Κοίτα, αν βάλει λίγο το κορμί, μπορεί να χάσω λίγο έδαφος. Αλλά στα καλά μου μπορώ. Άντε. Ενώ εσείς οι τρεις είσαστε εθνικοί, ο Λαμπρόπουλος... Τώρα μην το χτυπάς εκεί φορά. Πιστεύω ότι η στιγμή έρχεται. Ελπίζουμε όλοι ότι... Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Εντάξει. Εντάξει, να θέλουμε κι εμείς... Ορίστε. Ότι θέλουμε και τον Βασίλη μαζί μας. Εντάξει, κάποιος που έχει καλύτερη σχέση μπορεί να το πει, πιστεύω. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Τώρα ελπίζω μετά από την επόμενη κλίση... Ασπρομουζάκι. Ελπίζω στην επόμενη κλίση, αν όχι στη μεθεπόμενη, δηλαδή είναι θέμα... Το αξίζει, το αξίζει. Στο περιβόητο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Λαμπρόπουλος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που κατάλαβε πως στη φάση του ακυρωθέντος γκολ του ΠΑΟΚ υπήρχε περίπτωση να υπάρχει offside. Ήταν ο μοναδικός που είχε το καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή με όλο αυτό που γινόταν. Εγώ ήμουν κοντά στο κόρνερ, αυτόν άκουσα και πήγαμε στον επόπτη για. Μπορείς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έβαλε τον γκολ της χρονιάς. Ναι, αλλά αυτό το μόνο που πρέπει να τονίσουμε με αυτή την έκφραση τώρα είναι ότι ο Τάσος από εδώ συμφωνεί με τον Λαμπρόπουλο πρώτη φορά. Πρώτη φορά, συγχρονικά. Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης, Γιάννης Ανέστης και Τάσος Μπακασέτας ανακρίνονται από τον γκολ χωρίς σύνορα. Παιδιά, τι σήμαινε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για σας μετά από 24 χρόνια? Νιώθουμε πολύ μεγάλη δικαίωση και για την αμφισβήτηση που κατά καιρούς υπήρξε κατά το πρόσωπο όλων όσων βρισκόμαστε εδώ, αλλά και πιστεύω για όλους εμάς είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, να κατακτάμε ένα τόσο σημαντικό τίτλο που όταν ξεκινήσαμε όλη την καριέρα μας θέλαμε πάρα πολύ να φτάσουμε σε αυτό το τίτλο. Τα λόγια είναι περιττά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ. Εμείς είμαστε δηλαδή μετά από κάποια χρόνια, θα λένε ότι μετά από 24 χρόνια κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Εγώ νιώθω περήφανος γιατί ήρθα στην ομάδα πριν 4 χρόνια, στη φάση που βρισκόταν στη Β' Εθνική και ήταν αυτά τα χρόνια δύσκολα γιατί έπρεπε να καθοριστεί πάλι στην Α. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες και νιώθω υπερήφανος και δικαιωμένος για όλο αυτό που έγινε. Τώρα φύγαμε από τον Πανιόνιο, εγώ από τον Πανετολικό, τον Πανιόνιο, ο Βάνταμ είχε έρθει γάμα εθνική, ο Πέτρος Ξάνθη και άλλα παιδιά που φύγανε το καλοκαίρι που ήμασταν από τη Β' Εθνική και καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Νομίζω ότι το όνειρό μας ήταν ουσιαστικά αυτό, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και στην ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά που ήρθαμε. Ο Πέτρος είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα. Πήγε στην ομάδα ενώ είχε πολλές προτάσεις. Πήγε στην ομάδα στη Β' Εθνική, τη βοήθησε πάρα πολύ. Τέθηκε υπό αμφισβήτηση, τα κατάφερε, ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά ναι, για μένα προσωπικά ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό μου να προσπαθήσω μέσα από αυτό το κενό του Πέτρου να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες που είχα εγώ και από τον εαυτό μου αλλά και η ομάδα σε μένα. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό και πήγανε όλα καλά. Η φετινή ΑΕΚ διέλυσε το κλισέ πως χρειάζεται ένας τερματοφύλακας αδιαφιλονίκητα βασικός, καθώς και οι τρεις κύπερ της Ένωσης είχαν ουσιαστικά μοιρασμένο χρόνο σε όλη την πρωταθληματική πορεία. Έπαιξε ρόλο η αλλαγή προπονητή τερματοφυλάκων και η έλευση του Χρυσόστομου Μιχαηλίδη. Εντάξει, βοήθησε και αυτό πάρα πολύ, άλλαξε σε κάποια παιδιά την ψυχολογία, αλλά η δουλειά περίπου είναι ίδια. Από εκεί και πέρα ο καθένας όπως μπορεί να δουλεύει, θα δίνει το 100% του εαυτού του για να μπορεί να βελτιώνεται και όπως το δείξαμε όλα τα παιδιά, δεν είμαστε μόνο οι τρεις, είναι και άλλοι δύο πιτσιρικάδες που είναι δίπλα μας, ο Ντούνης και ο Πάντος, που δίνουν κάθε μέρα το καλύτερο τους εαυτό για να μπορούν να βελτιώνονται και από εκεί και πέρα όποτε τους δοθεί ευκαιρία να είναι δίπλα στην ομάδα. Βρήκα και έναν προπονητή που με εμπιστεύτηκε. Περίμενα να κάνω μια καλή χρονιά, αλλά τόσο καλή χρονιά που έχω κάνει φέτος και με την ομάδα μαζί που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και πάμε να πάρουμε και το κύπελο, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Όταν ξεκινάει η χρονιά και βλέπω ότι οι συμπαίκτες μου παίζουν με την TSK, χαίρομαι, αλλά ζηλεύω κιόλας. Δηλαδή είναι λίγο ανάμεικτο το συναίσθημα. Ήταν λίγο δύσκολο. Από εκεί και πέρα, αρχικά πρέπει να τους ευχαριστήσω όλους γιατί κατάφερα να παίξω ευρωπαϊκό μάτς που ήταν ένα όνειρο ζωής. Επίσης, θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ήμασταν ψηλά. Όταν μπήκα, η ομάδα ήδη ήταν κοντά στους στόχους τους, ήταν ψηλά. και θεωρώ ότι είναι ευλογία και χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησε και εγώ σε όλο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά που αγωνίζονται και δεν κάνανε κάτι να πληρώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά και για μας υπήρχε μια απόφαση πριν παίξουμε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι που πραγματικά μας πήγε. Εντάξει, δεν πάω από ότι μας επηρέασε, αλλά ήταν πολύ άσχημο για μας. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα τη μια στιγμή στην άλλη. Βάσει το τι είχε γίνει την περασμένη χρονιά, πάλι με τον ΠΑΟΚ, υπήρχε η σταθερή τιμωρία που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό. Αυτή η τιμωρία κρατήθηκε μέχρι τέλους και δεν άλλαξε τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, εκεί έπρεπε να κοιμανθεί και ο ΠΑΟΚ σε αυτή την τιμωρία και ας άλλαξε. Τώρα για το υπόλοιπο, για το παιχνίδι το μεταξύ μας, οι απόψεις δίστανται. Δεν μπορώ να είμαι ούτε εγώ απόλυτος, αλλά ούτε και τα τοπικοί ποδοσφαιριστές και τα στελέχη του ΠΑΟΚ να είναι απόλυτοι. Γιατί δεν ξέρουμε, μισοί λένε είναι, άλλοι μισοί λένε δεν είναι. Οπότε δεν θέλω να πάρω θέση σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο όπως είπα, αλλά όπως είπε και ο Μιχάλης, αυτά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Μετά γίνανε κάποια πράγματα που δεν πρέπει καν να εμφανίζονται στο επαγγελματικό χώρο του αθλητισμού, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, κατά την άποψή μου. Και επειδή κάνουν οι λεπτομέρειες διαφορά και εμείς ήμασταν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δίκαια τώρα είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ένας επαγγελματής ποδοσφαιριστής παίζει και θέλει να κερδίσει και να πετύχει τους στόχους του, είναι φυσιολογικό. Όταν όμως μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπαίνουν 11 ποδοσφαιριστές, μπαίνει όλο το κλαμπ. Και οι πέτοι είναι όλοι. Ο πρόεδρος, οι φίλαθλοι, οι ποδοσφαιριστές, οι φροντιστές, όλοι όσοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Έγιναν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να τιμωρηθούν, εννοείται, γιατί ήταν πρωτόγνωρα αυτά που έγιναν. Όπως έχετε ξαναδεί, και όταν πέφτει κάποιο αντικείμενο, τιμωρείται μια ομάδα όπως πέρασε ο Παναθηναϊκός. Και όταν γίνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί δεν έχει ξαναγίνει και είναι φυσιολογικό. Εννοείται πως έχουν στενοχωρηθεί οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και όλοι όσοι ήθελαν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πάντα και στο ποδόσφαιρο γίνονται λάθη για να τα εκμεταλλευτούν κάποιοι άλλοι. Έτσι. Οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε ένα εκμετάλλευτο. Παίξαμε, υδρώσαμε κι εμείς όπως υδρώσαν και τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και έτσι παίρνουμε στο πρωτάθλημα. Νομίζω έξτρα κίνητρο για όλους μας. Θα είναι μακάρι να καταφέρουμε να είμαστε μέλη και να καταφέρουμε να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Συμφωνώ ότι είναι έξτρα κίνητρο γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν στο καινούριο γήπεδο. Και δεν είναι μόνο για μας, είναι ακόμα και για τους φίλαθλους που θέλουν να καθίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια και να δουν τον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους φιλάθλους της ΑΕΚ πρώτα και για τους ποδοσφαιριστές που θα έχουν το γήπεδο τους. Εκεί που μεγαλώσαν όλοι οι αγκτζίδες. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, θα έχει το δικό της γήπεδο και θα μπορεί να διεκδικεί από το πρώτο λεπτό συνέχεια την νίκη. Αλλάζει αυτόματα η ομάδα, πιστεύω, με μια τέτοια κίνηση. Και να μπει στο καινούργιο γήπεδο. Όλοι ξέρουμε στο παρελθόν πόσο καλές στιγμές και έντοξες καταστάσεις έζησε σε αυτό το γήπεδο. Και πραγματικά θα χαρούμε όλοι μας πάρα πολύ να είμαστε εκεί και να αγωνιστούμε κι εμείς στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα.